Τον Δήμαρχο Καβάλα, Κωστή Σιμιτζή και τους συνεργάτες του κατήγγειλε ο συνδυασμός. Ο τόπος της ζωής μας με επικεφαλής τον Δήμαρχο Καβάλα, Μάκη Παπαδόπουλο, σχετικά με την μη διασφάλιση της κρηματοδότησής τους για 3 και 4 χρόνια από τους πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία Θράκη 2007-2013, τονίζοντας παράλληλα ότι ο κ. Δήμαρχος και οι συνεργάτες του δεν έκαναν καμία ενέργεια για να διεκδικήσουν είτε την πρόβλεψη χρηματοδότησης είτε χρήματος ώστε να στηρίξουν το μοναδικό πολιτιστικό θεσμό Εθνικής Εμβέλειας του Δήμου Καβάλα. Το Φεστιβάλ Φιλίππων. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Καβάλας και επικεφαλής του Συνδυασμού Καβάλα Φίλιππε Ανοιχτή Πόλη έκανε την ακόλουθη δήλωση. Με έκπληξη διαβάσαμε τη δήλωση του υποψηφίου Δημάρχου κ. Παπαδόπουλου ότι ο Δήμος Καβάλας δεν έλαβε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης καμία χρηματοδότηση για πολιτικούς θεσμούς. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την οποία ανήκει ο Δήμος Καβάλας, επέλεξε ως στρατηγικό σχεδιασμό να ζητήσει από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης τη χρηματοδότηση μόνο πολιτιστικών υποδομών όπως κατασκευή και ανακαίνιση μουσείων, πολιτιστικών πνευματικών κέντρων και όχι πολιτιστικών θεσμών όπως το Φεστιβάλ Φιλίππων ή άλλων πολιτιστικών δράσεων όπως για παράδειγμα το Καρναβάλι Ξάνθης ή το Φεστιβάλ Μαρόνια στην Κομωτινή. Η Καβάλα έχει τις προδιαγραφές για να συμπεριληφθεί στα προγράμματα των εταιριών ως λιμάνι κίνησης κρουαζιέρας, αρκεί να γίνει μεθοδική προεργασία και στοχευμένες ενέργειες. Αυτό υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Νομικός, εκπρόσωπος εταιριών κρουαζιέρας, στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Συνδυασμός Κοινωνική Αποτελεσματική Παρέμβαση με επικεφαλής τον υποψηφίο Δήμαρχο Καβάλας, Βαγγέλη Παπά, το απόγευμα της Πέμπτης. Την κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πλατεία Ελευθερίας της Καβάλας, ο Συνδυασμός Λαϊκής Συσπήρωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ο μιλητής ήταν ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Χρήστος Τρέλης, ενώ χαιρετισμό απίφθινε ο υποψήφιος Δήμαρχος Καβάλας με τη Λαϊκή Συσπήρωση Χρήστος Ποτόλιας και ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Κοντογεωργίου. Στην Ελευθερούπολη περιόδευσε ο επικεφαλής του Συνδυασμού Περιφερειακή Αναγέννηση και υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Γιώργος Παυλίδης, συνοδευόμενος από τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο και άλλους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής.